Στο φω ήλθε το μεγαλύτερο τμήμα του ψηφιδωτού δαπέδου, το οποίο καλύπτει όλη την επιφάνεια του δεύτερου χώρου του αρχαίου τάφου στην Αμφίπολη. Το ψηφιδωτό αποκαλύφθηκε κατά την αφαίρεση μέρου τη επίχωση που είναι σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, καλύπτει όλη την επιφάνεια του χώρου, δηλαδή 4,5 μέτρα πλάτο επί 3 μέτρα μήκο. Είναι κατασκευασμένο από μικρά βότσαλα λευκού, μαύρου, γκριζοπού, μπλε, κόκκινου και κίτρινου χρώματο. Στα νότια του ψηφιδωτού δαπέδου και ανάμεσα στα βάθη αποκαλύφθηκε πόρνο καλυμμένο με λευκό κονίαμα. Στα βόρεια του Δαπέδου αποκαλύφθηκε το μαρμάρινο κατόφλι τη θύρας που οδηγεί στον τρίτο χώρο διακοσμημένο με ιονικό κυμάτιο στο κάτω μέρο του. Επίση εντοπίστηκαν ακριβώ κάτω από το θύρωμα προ το εσωτερικό του τρίτου χώρου δύο ακόμη τμήματα από τα μαρμάρινα θυρόφυλλα την κεντρική παράσταση του ψηφιδωτού περιβάλλει διακοσμητικό πλαίσιο πλάτου 0,60 μέτρα, το οποίο συντίθεται από διπλό μέανδρο, τετράγωνα και τρέχουσα σπήρα, ενώ το φόντο τη παράσταση είναι σε αποχρώσει γκρι μπλε. Η κεντρική παράσταση απεικονίζει άρμα σε κίνηση που σύρεται από δύο λευκά άλογα, το οποίο οδηγεί γενιοφόρο άνδρα με στεφάνι δάφνη στο κεφάλι. Μπροστά από το άρμα απεικονίζεται ο Θεό Ερμή ω ψυχοπομπό, ο οποίο φορά πέτασο, μανδύα, φτερωτά σανδάλια και κρατά κηρύκ. Η σύνθεση έχει κατεύθυνση από το ανατολικά προ τα δυτικά. Η παράσταση διακρίνεται για την εξαίρετη τέχνη στην απόδοση των λεπτομεριών των χαρακτηριστικών τόσο των μορφών όσο και των αλόγων, όπω και για την αρμονία των χρωμάτων. Η σύνθεση είναι σύγχρονη του ταφικού συγκροτήματο και χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο 4ο του 4ου αιώνα π.Χ. Το ψηφιδωτό έχει υποστεί φθορά στο κέντρο σε σχήμα κύκλου διαμέτρου 0,80 μέτρα. Ωστόσο, πολλά μέρη από το φθαρμένο τμήμα έχουν βρεθεί στην αρμόδιη επίχωση. Τι επόμενε ημέρε θα γίνει προσπάθεια συγκόλυση και αποκατάστασή του, προκειμένου να συντεθεί στο μέτρο του δυνατού η συνολική εικόνα τη παράσταση. Το ψηφιδωτό δάπεδο ανατολικά και δυτικά δεν έχει αποκαλυφθεί στο σύνολό του, καθώ η ανασκαφή είναι ακόμη σε εξέλιξη στα τμήματα αυτά.